Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ξεκινάει μία ακόμα εκπομπή, μία καινούργια εκπομπή και η περιπλάνηση στο χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας μόλις ξεκίνησε. Να μιλήσουμε και σήμερα για διαχρονικά θέματα. Θέματα διαχρονικά, θέματα που απασχολούν και συνεχίζουν να απασχολούν στους ανά τους αιώνες την ανθρώπινη σκέψη. Και σήμερα είμαστε κοντά σας με ένα διαχρονικό θέμα. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι είναι το καλό και το κακό. Θα μιλήσουμε για το αγαθό, θα μιλήσουμε για την ομορφιά. Θα έχουμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία στο δεύτερο μέσο της εκπομπής με ένα διακεκριμένο πρωτοψάλτη. Όλα αυτά θα τα δούμε που υμνεί το καλό, όλα αυτά τα δούμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά σας για μια ώρα περίπου και αύριο το πρωί θα δείτε την αγαπημένη σας εκπομπή σε επανάληψη. Πριν περάσουμε στον κύριο Βασίλη Ατζακλή και δούμε για το καλό και το κακό πολλά στοιχεία, θα δούμε για την ομορφιά, το αγαθό, το κάλος, τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, οι πράξεις μας, ποια κατεύθυνση πρέπει να έχουν. Θα μιλήσουμε για τη συνείδηση, το θεϊκό στοιχείο που υπάρχει μέσα μας, μέσα από την ανθρώπινη ολότητα. Και πριν περάσουμε τον κύριο Βασίλη Ατζακλή, βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, έχω γράψει σε μια απλή, πρακτική, κατανοητή γλώσσα. Το πρώτο βιβλίο μιλάει για το μεγάλο διαχρονικό ζήτημα, το ζήτημα της ψυχής. Όλοι οι φιλόσοφοι έχουν μιλήσει για την ψυχή. Ο Θεάνθρωπος διακήρυξε παντού την μεγάλη αξία της ψυχής. Έχουμε μιλήσει πάμπολες φορές εδώ για την σημασία που έχει η ψυχή μας και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την πνευματική τροφή, δηλαδή να τρέφουμε και την ψυχή μας, στο βιβλίο μου, το οποίο ονομάζεται «Η ουσία και θανασία της ψυχής». Το επόμενο βιβλίο μιλάει για το χρόνο, η αξιοποίηση του χρόνου. Επίσης, στο βιβλίο αυτό, ο χριστιανισμός μιλάει για την αξία του αιώνος. Μιλάω για την κυκλικότητα, την ευθύγραμμη πορεία, όλα αυτά στο βιβλίο με έννοια του χρόνου και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και την αξιοποίηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος μέσα από το βιβλίο «Η έννοια του χρόνου» στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Προχωρώντας, φύση και σιωπή στον Πλοτίνο, νεοπλατωνισμός, το μεγάλο ζήτημα της σιωπής, η φύση, τι υπάρχει μέσα στη φύση, αποκωδικοποίηση ουσιαστικά της φύσεως και μιλάω για τον Πλοτίνο που έδρασε μετά Χριστόν αιώνα, το 204 μετά Χριστό. Το επόμενο βιβλίο είναι «Η αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία». Ένα μεγάλο ζήτημα, σύνδεση των δύο αυτών κόσμων, πώς συνδέονται αυτοί οι κόσμοι. Πολλά στοιχεία, μέσα αναφέρομαι στις αγιογραφίες που βλέπουμε και στο εξώφυλλο του βιβλίου, θέλοντας να δούμε την αξία των φιλοσόφων και η χριστιανική θρησκεία, ο χριστιανισμός τους έχει βάλει σε μια πολύ σημαντική θέση. Τέλος, το βιβλίο «Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας». Στο βιβλίο αυτό μιλάω για την αξία της ιστορίας μας και τη μεγάλη σημασία που έχει η ιστορία για τον τόπο μας, για το έθνος μας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πολεμοφόδια, να έχουμε τα εφόδια μας, τα πνευματικά μας εφόδια είναι η γνώση, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν στην εκπομπή, να δούμε τι είναι το καλό, τι είναι το κακό. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους μας που μας παρακολουθούν, σε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, σε εκείνους που βοηθάνε την εκπομπή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, στα παιδιά που ενδιαφέρονται να βλέπουν την εκπομπή. Σήμερα συνάντησα δύο παιδάκια, τα οποία εκεί στη γειτονιά μου είπαν ότι θα τη δουν την εκπομπή. Και τους ευχαριστώ που έχουν την καλοσύνη αυτή να κάτσουν, που δεν είναι παιδική εκπομπή, είναι λίγο πιο σοβαρή από τις παιδικές εκπομπές, αλλά μιλάει για τον Χριστό, μιλάει για τη ζωή μας, μιλάει τόσα ζωτικά και ωραία πράγματα, τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε και είναι εφόδια. Οι μικροί άνθρωποι πρέπει να αγοράζουν, κύριε Φουντουλάκη. Έτσι είναι. Να αγοράζουν, γιατί αυτά που θα κρατήσουν στο σεντουκάκι τους, στο μυαλουδάκι τους, στην ψυχούλα τους μέσα, αυτά θα τους βοηθήσουν αργότερα στη ζωή τους, σε πολύ δύσκολες συνθήκες που έρχεται καμιά φορά ο άνθρωπος. Και απρόβλεπτα μάλλον, θυμόμαστε τα λόγια κάποιου που μας είχε πει εκείνη την ώρα για αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει τούτο ή το άλλο ή το άλλο και βοηθιόμαστε έτσι ο ένας με τον άλλον. Άλλωστε και η ιστορία και η φιλοσοφία που εσείς είστε διδάκτορ της φιλοσοφίας, ακριβώς διαπραγματεύεται κάποια παρακαταθήκη πνευματική για τον άνθρωπο που να μπορεί να περάσει με αυτή τη ζωή του, για τις δύσκολες στιγμές του, για τις εύκολες στιγμές του, να νουθετήσει τα παιδιά του, τα εγγόνια του και όλα αυτά. Ναι, γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά χρειάζονται. Χρειάζονται, έχετε δίκιο. Το σύντημα που θα μιλήσουμε σήμερα και αμέσως θα μας πει την άποψή σας είναι
ένα θέμα που συνεχώς το ακούμε. Λέμε στο περιβάλλον μας, οι γονείς νουθετούν τα παιδιά λέγοντας για το καλό. Βλέπουμε το κακό πολλές φορές να κυριαρχεί σήμερα, να πουλάει, να εμπορευματοποιείται περισσότερο το κακό από το καλό. Όλα αυτά θα δούμε, αλλά τελικά πάντοτε στα χείλη όλων των ανθρώπων παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Τι είναι το καλό, τι είναι το κακό, πώς μπορούμε οι πράξεις μας να κατευθύνονται προς το καλό, τι πρέπει να κάνουμε πρακτικά και ουροπιαστά μέσα στην εποχή μας, μέσα στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Τι πρέπει λοιπόν να πούμε, τι πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να υμνήσουμε το καλό. Γι' αυτό και σήμερα στο δεύτερο μέλος βάλαμε έναν από τους πιο σημαντικούς πρωτοψάλτες με μεγάλη καριέρα, που τον ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, για να δούμε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να υμνεί το καλό, για να βγάζει μέσα από τα μύχια της ψυχής του ύμνους προς τον Θεάνθρωπο, προς τον Πανάγαθο. Πολύ καλά. Λοιπόν, το καλό και το κακό είναι δύο πράγματα φαινομενικά αντίθετα. Λέω φαινομενικά, διότι το κακό, αγαπητοί φίλοι, δεν έχει καμία υπόσταση, το κακό. Και θα σας αποδείξω αμέσως τι λέω και πώς το εννοώ. Το κακό είναι η άρνηση του καλού. Άρα λοιπόν το κακό δίχως το καλό δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Πρέπει να υπάρχει το καλό για να γίνει η άρνηση της θέσεως προς το καλό και να γίνει το κακό. Αυτό φαίνεται εν πρώτη σαν σόφισμα και όμως είναι πραγματικότητα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και είπε ότι ο κόσμος είναι καλός λίαν. Που θα πει πάρα πολύ καλός είναι αυτός ο κόσμος. Έρχεται λοιπόν κατόπιν ο Εωσφόρος, ο οποίος γίνεται αντίπαλος του Θεού, θέλοντας να διεκδικήσει και αυτός δάφνες από το Θεό, να γίνει και αυτός Θεός, δηλαδή να ήθελε να στήσει λέει, το θρόνο το δίπλα στο θρόνο του Θεού. Και αυτομάτως κατακριμνίστηκε. Και λέει ότι όχι, ο Θεός δεν τα λέει καλά, εγώ πιστέψτε εμένα που τα λέω καλύτερα. Στον παράδεισο έκανε την καταστροφή που έκανε, λέγοντας δηλαδή ότι αυτό που σας λέει ο Θεός δεν είναι έτσι, αλλά αυτό που θα σας πω εγώ είναι το σωστό. Γιατί λέει ο Θεός, σας είπε να μην φάτε από αυτό το δέντρο, ξέρετε γιατί, διότι θα γίνετε θεοί σαν και αυτόν. Ψέμα. Το ψέμα λοιπόν είναι ο κατήγορος της αλήθειας. Αλλά για να υπάρξει ψέμα πρέπει να υπάρχει μια αλήθεια για να τη διαψεύσει. Άρα γι' αυτό σας είπα ότι το κακό δεν έχει καμία λειτουργική, ουσιαστική, αφεαυτού υπόσταση το ίδιο καθ' αυτό. Την υπόστασή του την παίρνει από εκείνο που συκοφαντεί και διαψεύδει. Ναι. Επομένως το καλό είναι εκείνο το οποίο προϋπάρχει του κακού. Σαφώς. Και γι' αυτό το λόγο, υπάρχει εδώ ένα σχετικό, δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει η κάμερα, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το σκηνοθέτη και να μας συγχωρείτε που δεν το συνειδητοποιήσαμε πριν. Υπάρχει αυτό που δείχνει ότι το κακό είναι ισοδύναμο με το καλό. Ναι. Είναι ένα ανατολικό σήμα, το ξέρει ο πολυσότερος κόσμος. Σταθερό, καθίστε το κύριε Σαφίλη, για να φαίνεται καλά. Εδώ ακριβώς. Ότι το κακό δήθεν είναι ίσο με το καλό. Μα αν το καλό ήταν ίσο με το κακό, θα έπρεπε η δημιουργία να έχει καταστραφεί. Δηλαδή, αυτό που είχε δημιουργήσει ο Θεός, θα μπορούσε το κακό τελείως να το καταστρέψει. Άρα λοιπόν δεν στέκει ούτε το σύμβολο αυτό, το οποίο θεωρείται μαντάλα και είναι ελαφρώς σατανικό, αν μην το πούμε και τελείως σατανικό, αλλά ο κόσμος που δεν ξέρει, ας πούμε, και το χρησιμοποιεί, εντάξει, έχει ελαφρυντικά. Αλλά αυτοί που το φτιάξανε και θέλουν να πούνε ότι ο Θεός είναι ίσως με τον Σατανά ισοδύναμος, αυτό είναι μια θρησκεία η οποία καταλαβαίνετε ότι δεν στέκει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτισμό και μυαλό. Έτσι. Όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σωστά και σοφά και μάλιστα για να τα αποκωδικοποιήσω. Υπάρχει μια απλοϊκή ιστορία σε όλα αυτά που είπατε, έτσι, να το πούμε απλά πρακτικά και για να γίνουμε κατανοητοί και. Λέω έτσι δύο λόγια από μια απλή ιστορία αυτά που είπατε και θα την αναλύσετε κι εσείς. Ναι, ναι. Υπάρχει λοιπόν ένας διάλογος, από ό,τι λοιπόν μας λέει μια ιστορία, μεταξύ ενός καθηγητή σε ένα πανεπιστήμιο και κάποιων φοιτητών. Και ο καθηγητής λοιπόν θέλοντας να κλεβάσει το χριστιανισμό λέει το εξής. Λέει λοιπόν απευθυνόμενος σε κάποιους φοιτητές που πιστεύαν ότι ο Θεός, αφού ξέρουμε λέει ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων, άρα ο Θεός έχει δημιουργήσει και το κακό και επειδή υπάρχει η αρχή ότι καθοριζόμαστε από τα αποτελέσματα των ενεργειών μας, άρα και ο Θεός είναι κακός. Και τότε λοιπόν κάποιοι αποστομώθηκαν, δηλαδή κάποιοι δεν απάντησαν καθόλου, μείνανε έκθαβοι, νομίζω ότι δεν μπορούν να απαντήσουν. Κάποιος λοιπόν φοιτητής του είπε μια ερώτηση,
Το κρύο υπάρχει, κύριε καθηγητά. Τότε μερικοί γελάσανε, νομίζοντας ότι τι ρωτάει τώρα, αφού όλοι κρυώνουμε και όλα αυτά. Δεν είναι όμως έτσι, απαντάει λοιπόν ο φοιτητής, συνεχίζοντας. Στην πραγματικότητα το κρύο δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τους νόμους φυσικής, αυτό που εμείς θεωρούμε κρύο δεν είναι τίποτα άλλο από την απουσία της θερμότητας. Συνεχίζοντας λοιπόν και τελειώνοντας αυτή η ιστορία, ρωτάει τον καθηγητή πάλι ο φοιτητής, εάν υπάρχει το σκοτάδι. Ο καθηγητής λέει, ναι, υπάρχει το σκοτάδι, αυτό που πολλοί νομίζουν σήμερα οι πολλοί άνθρωποι. Όχι, του λέει, δεν υπάρχει το σκοτάδι. Στην πραγματικότητα, το σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Και συνεχίζοντας λοιπόν ο φοιτητής, ξαναρωτάει πάλι τον καθηγητή αν υπάρχει το κακό. Τότε πολλοί απαντούν και ο καθηγητής, μα γύρω μας υπάρχει κακό. Γύρω μας υπάρχουν διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει σκληρότητα, υπάρχει βία. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που δείχνουν ότι το κακό βασιλεύει. Δεν είναι όμως έτσι, συνεχίζει και κλείνοντας ο φοιτητής. Ο Θεός λοιπόν δεν δημιούργησε το κακό. Το κακό δεν είναι σαν την αγάπη που υπάρχει, όπως υπάρχει η θερμότητα και το φως. Το κακό είναι αποτέλεσμα της απουσίας, της ελλείψεως του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν που δεν υπάρχει ο Θεός, εκεί που δεν υπάρχει το καλό, εκεί υπάρχει το κακό. Έτσι όπως πολύ σωστά είπατε μέχρι τώρα και αυτά που λέτε αναγράφονται και διακηρύττονται μέσα από την ιστορία που ανέφερα, μάλιστα, πρακτικά για να το καταλάβουμε έτσι όλοι, ότι το κακό δεν υπάρχει, είναι η απουσία του καλού και κλείνοντας και θα συνεχίσω αμέσως, ότι όπως μας λένε οι μεγάλοι φιλόσοφοι και η αρχαία φιλοσοφία, ότι το κακό είναι η απουσία του καλού, είναι η αταξία. Το καλό είναι η αρμονία στην μελωδία, είναι η αρμονία στην εφταξία, στην τάξη των πραγμάτων. Πολύ με ωραία. Το κακό είναι η έλλειψη όλων αυτών των πραγμάτων. Ακριβώς από αυτά που είπατε θα πάρω, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Είπατε κάτι σπουδαίο, ότι όταν λείπει το καλό, εμφανίζεται το κακό. Ακριβώς λοιπόν αυτή η σκέψη και μέσα στην κοινωνία μεταφράζεται ως εξής. Εάν οι καλοί κοιμούνται, οι κακοί θριαβεύουν. Έτσι. Εάν οι Ιούδες, είδατε στον κήπο της Γεστημανία, αγαπητοί φίλοι, οι μαθητές κοιμώντουσαν του Χριστού. Δεν κάνανε τίποτα. Ενώ ο Βούδας ήταν. Συγγνώμη, ο Βούδας. Θα πω για τον Βούδα μετά. Ενώ ο Ιούδας ήταν ενεργοποιημένος. Ναι. Το κακό λοιπόν όταν ενεργεί, πρέπει να ενεργεί και το καλό μαζί. Αν ενεργούσαν οι μαθητές, μπορούσαν να τον είχαν αποτρέψει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μην κοιμώνται οι καλοί, για να αφήνουν τους κακούς να αλωνίζουν. Είναι χρέος των καλών να δρουν κι αυτοί. Δεν εννοείται καλός ο οποίος να μην κάνει το καλό, να αγνοεί το καλό. Τι είδους καλός είναι αυτός? Θα μου πείτε τώρα, τι θα κάνουμε, να σκοτώσουμε τους κακούς? Όχι, υπάρχει η εντολή του Κυρίου μας, του Χριστού, κύριε Φουντουλάκη μου, ο οποίος λέει, θα αφήσουμε τα στάχια τα καλά και τα ζυζάνια να μεγαλώσουν μαζί. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή δεν θα γίνει η διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Τώρα που λέμε μεταξύ καλού και κακού, όταν το καλό κοιμάται, το κακό θριαμβεύει. Και όταν λέμε διάκριση μεταξύ καλού και κακού, είμαι σίγουρος ότι μερικοί φίλοι εδώ που έχουν διαβάσει κάποια βιβλία, όπως διάβαζα και εγώ παλιά τα βιβλία αυτά και δεν μου κάναν κακό, γιατί τώρα έχω μια κριτική σχέση με αυτά τα βιβλία, θα πούνε, μα τι μας λες κύριε, να πούμε. Αυτή τη στιγμή τώρα εμείς είμαστε πέραν του καλού και του κακού. Υπάρχουν, ξέρετε, προσωπικότητες και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι πέραν του καλού και του κακού. Υπάρχει ένα γκουρουιστικό σχέδιο, ναι, που λέει ότι υπάρχει και η ζωή πέραν του καλού και του κακού. Να μην είμαστε δηλαδή με την κοινή ηθική. Δηλαδή, πέραν του καλού και του κακού θα πει ότι δεν υπάρχει και κακό. Δεν υπάρχει ο Σατανάς. Πώς το βλέπετε? Μόνο ο Θεός μπορεί να είναι πέραν του καλού και του κακού. Ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να αγωνίζεται για το καλό και να αποθεί το κακό. Αυτή είναι η νομοτέλεια αυτού του κόσμου. Το πέραν του καλού και του κακού, να το πούμε σε μια άλλη διάσταση, όταν δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος που δρά ο Σατανάς και αλωνίζει. Και σήμερα πιο πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν προς το κακό, προς το Σατανά δηλαδή, και λιγότεροι πηγαίνουν προς το Χριστό και προς το καλό. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια που η πλειοψηφία πάει προς τα εκεί. Και μειοψηφία να είμαστε με το Χριστό. Και αν είμαστε με το Χριστό, και ελεύθεροι είμαστε και ευτυχείς είμαστε. Και σίγουροι είμαστε ότι θα πετύχουμε στο τέλος. Σαφώς και ατζακλή. Ενώ εκείνοι οι οποίοι είναι με το κακό, με το evil, με το διάβολο και νομίζουν ότι είναι και πέραν του καλού και του κακού, έχουν πέσει σε μια μεγάλη παγίδα. Και η παγίδα αυτή έχει στηθεί ως εξής. Ο Σατανάς δεν εμφανίζεται να τους πει εγώ είμαι. Ο Σατανάς εμφανίζεται με το προσωπείο του καλού. Να προσέξουμε αυτό.
Γιατί αν ο Σατανάς εμφανιζόταν όπως είναι και τον έβλεπε κάποιος άνθρωπος, θα ένιωθε τόση φρίκη που θα πήγαινε να τρελαθεί το μυαλό του. Όσοι άγιοι αξιωθήκανε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, να δούνε τον Σατανά, είδανε μια εικόνα τέτοια φρίκη που ανεφώνησαν: «Ω Χριστέ μου, αν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο όν». Έχει τόση κακία, τόση μοχθηρία, τόση αποκρουστικότητα, μίσος για τον άνθρωπο και αποκρουστικότητα αυτό το όν, που είναι έξω από αυτή την αντίληψη του κόσμου αυτού. Δηλαδή, και ο χειρότερος άνθρωπος μπροστά στον Σατανά είναι ένα τίποτα. Μα εξάλλου είχε εκπέσει, έτσι, για να πούμε και τι είναι ο Σατανάς. Είναι εκπεσόν άγγελος. Έτσι, αυτό πώς ξεκίνησε. Έτσι. Πέστε δύο λόγια. Ναι, όχι, πού έφτασε και πολλές φορές. Και τον εσπάθησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και αυτό και επίσης για πολλοί φίλοι που έχουν τις εμπειρίες και έχουν δει κατά καιρούς μέσα στα σωστά δεδομένα, γιατί σήμερα γίνεται πολλές φορές και μια εμπορευματοποίηση των εξορκισμών, μπορούν και μας λένε οι ιερείς, σωστοί ιερείς που τηρούν και τελούν εξορκισμούς, αλλά πάντα σωστά πλαίσια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι το κάνουν για εμπόρευμα, βλέπουμε τη μεγάλη μάχη του σωστού ιερέα με το κακό και είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, θα λέγαμε. Και βέβαια, εκεί μπορεί να δει κάποιος την ύπαρξη του Σατανά. Ναι. Κάποιοι αφισβητούν σήμερα την ύπαρξη του Σατανά, όμως μπορεί κάποιος να το δει κατά λοιπόν, διάρκεια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και βεβαίως, δηλαδή. Θα σας πω με λίγα λόγια, θα σας πω μια εμπειρία που έχω από ναι, παρακαλώ. Ήταν μια κοπελίτσα γύρω στα 20 χρόνια, η οποία φώναζε μέσα και ούρλιαζε και έπεφτε κάτω και την κρατούσαν ο αδερφός της και ο άντρας της. Και ήταν ο πατήρ Σάββας πάνω στο Γκαρέα. Στον Γκαρέα ήταν, ναι. Ναι. Και όταν άρχισε να διαβάζει τις ευχές αυτές του μεγάλου, του Αγίου Κυπριανού και του Μεγάλου Βασιλείου, το κορίτσι άρχισε να βγάζει μια φωνή περίεργη, σαν να ήταν αντρική. Αν είναι δυνατόν τώρα από ένα γυναικείο τέτοιο λαρίγκι να βγαίνει μια χοντρή, μια φωνή, μπάσα. Ένα το κρατούμενο. Πώς έγινε αυτή η φωνή, το κορίτσι, ας πούμε κλπ. Δεύτερον, η δύναμη που τους τραβούσε ήταν τέτοια που ταρακουνούσε δύο άντρες, τους πήγαινε δεξιά και αριστερά από εδώ και μπορούσαν να την κρατήσουν. Άλλο φυσικό φαινόμενο αυτό. Και το τρίτο και σπουδαιότερο είναι ότι όταν τελείωσε ο εξορκισμός, σπάραξε, εχλώμιασε τελείως το πρόσωπό της, έγινε κάτασπρη και άνοιξε τα μάτια σαν να ξύπνησε από ένα λίθαργο, από έναν ύπνο. Και μίλαγε χαμηλόφωνα και λέει: «Τι έγινε», λέει αυτό το κοριτσάκι. Δηλαδή ήρθε στην κανονική της κατάσταση, δηλαδή όπως ήταν κανονικά. Δεν θυμότανε καθόλου τι είπε στον παπά. Τι είπε στον πατέρα της. Πώς τράβαγε τους άλλους με τόση δύναμη, πώς ούρλιαζε και τι φωνή έβγαζε. Όλα αυτά λοιπόν τα υπερφυσικά φαινόμενα που γίνονται μπροστά στα μάτια μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ενέργειες του διαβόλου, τις οποίες έχει εξουσία ο ιερέας να τις καταδιώκει. Έτσι. Και ο Χριστός είπε ότι χρειάζεται νηστεία και προσευχή για να φεύγουν τα δαιμόνια. Έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό υπάρχει και η νηστεία της Εκκλησίας, κύριε Φουντουλάκη. Θέλω σε λίγο, αφού πω δύο λόγια, να μας πείτε, επειδή πολλοί φίλοι τους άρεσε πολύ και η Ατσακλή, αυτό που είχατε πει την προηγούμενη φορά για τον πατέρα Νίκονα. Ήταν πολύ ωραίο και μας πήραν. Και ρωτάνε, τη ξαναρωτάνε για αυτό το περιστατικό, θα το πείτε σε ένα λεπτό. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι ο μεγάλος Σωκράτης, τον αιώνιο πρότυπο, που το βλέπουμε κατά διάρκεια αυτής της εκπομπής να βρίσκεται πίσω μας, είπε το εξής, ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί να είναι κακός. Ότι η κακία, η ροπή του ανθρώπου είναι από την αγνωσία, το ότι δεν γνωρίζει. Αυτό είπε ο Μεγάλος Σωκράτης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε και είπε και ο κ. Ατζακλής, δηλαδή πανίζουμε ότι το καλό όπως ανακαταγράφεται και αποκωδικοποιείται μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που ο Θεάνθρωπος είπε ουσιαστικά ότι ήμουν στη φυλακή στους προσμαθητές του και με επισκεφτήκατε ή δεν με επισκεφτήκατε, μπορούμε πρακτικά και μέσα στην εποχή μας, μέσα από τις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, να βλέπουμε στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας τον ίδιο το Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε θεάριστα πράγματα, θεάριστες σκέψεις, κινήσεις και λέμε λοιπόν ότι εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα μέσα από αυτό το βήμα που έχουμε και η Ατζακλή, μέσα από το τηλέφωνο που βλέπετε το 210-68-32-706, να πάρετε τηλέφωνο, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε την άποψή σας, να ερωτήματα, θέματα, να στηρίξετε αυτήν την εκπομπή, να έρθετε αν θέλετε και να πείτε κάτι εδώ, αν έχετε να θρώσετε ένα σωστό λόγο. Και παράλληλα βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, τα οποία μιλούν για την ιστορία της φιλοσοφίας. Τα βιβλία λοιπόν «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας». Μιλάω για όλα τα θέματα της ψυχής. Τι συμβαίνει με τα θάνατο, για τις έννοιες του Παραδείσου και της Κολάσεως στο βιβλίο αυτό.
για την αιωνιότητα, τις πράξεις που πρέπει να κάνει κάποιος για να κερδίσει την αιωνιότητα. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο. Η έννοια του χρόνου, ο χρόνος, η αξιοποίηση, κυκλικότητα, η ευθύγραμμη πορεία του χρόνου. Τρίτο βιβλίο είναι η φύση και σιωπή στον νεοπλατωνισμό. Όλα αυτά που θα θέλαμε να δούμε μέσα από το λογοτεχνικό βιβλίο. Και επίσης, στο επόμενο βιβλίο είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η πατερική θεολογία, πατέρες της Εκκλησίας, αρχαία φιλοσοφία, δύο αυτοί κόσμοι. Ουσιαστικά μέσα από αυτά τα βιβλία μπορεί κάποιος να γνωρίσει την ιστορία της φιλοσοφίας σε απλή γλώσσα. Όλες οι ηλικίες έχουν διαβάσει αυτά τα βιβλία και όλοι ουσιαστικά το έχουν κατανοήσει μέσα από τα συμπεράσματα, μέσα από τις πηγές, μέσα από τη βιβλιογραφία την οποία έχω και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Να δούμε λοιπόν ναι. το περιστατικό αυτό. Ήταν ωραίο περιστατικό. Το δούμε το περιστατικό αμέσως μετά. Αμέσως το δούμε. Ναι, ναι, σας ακούμε. Είπατε όμως για την άγνοια που είπε ο Σωκράτης, ότι ναι. κανείς δεν είναι εκών κακός. Δηλαδή με τη θέλησή του ο άνθρωπος δεν είναι κακός. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ σοφό αυτό που είπε ο Σωκράτης, αλλά οι πατέρες συνεχίζουν και λένε και άλλους δύο εχθρούς του ανθρώπου, εκτός από την άγνοια, κύριε Φουντουλάκη, και πολύ καλά το ξέρετε, απλώς σας το υπενθυμίζω ναι, 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 εγώ αυτό, να το πείτε, ότι ναι. είναι η λύθη και η αμέλεια. Ναι. Η λύθη θα πει λησμονιά. Η άγνοια μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος, αλλά να ξεχάσει και να πέσει στη λύθη. Και η αμέλεια είναι ένας πολύ κακός εχθρός, που παρόλο ο άνθρωπος που μπορεί να έχει και γνώση και να μην έχει λύθη, μπορεί όμως να έχει αμέλεια και να καταστρέψει και τις άλλες δύο αρετές. Και πώς γίνεται αυτό? Θυμόσαστε την παραβολή που λέει ο Κύριος ότι οι σπόροι έπεσαν σε τρία διαφορετικά εδάφη. Στον ήταν το ναι. πέτρινο έδαφος και εκεί δεν φύτρωσαν. Αυτή είναι η άγνοια. Συμβολίζει την άγνοια αυτό το περιστατικό. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος και είναι πάρα πολύ σωστό. Οι δε σπόροι που έπεσαν μέσα στα αγκάθια και συμπνίγησαν, αυτοί είναι οι σπόροι οι οποίοι θυμίζουν στον άνθρωπο ότι έχεις, άνθρωπε, μέσα στη συνείδησή σου, σου έχει δώσει ο Θεός όλες τις δυνατότητες να κάνεις το καλό. Και είναι δικαιολογία να πεις ότι δεν ξέρω τι είναι καλό. Έτσι, διότι και η συνείδηση του ανθρώπου μέσα της έχει βάλει ο Θεός ένα ψήγμα του εαυτού του μέσα Σωστά. στη συνείδηση του ανθρώπου. Για να ξέρει. Αυτή η συνείδηση είναι που λέει και ο Κέπλερ, δεν θυμάμαι κάποιος, ναι, ναι. είπε το εξής, ότι εφόσον έχω συνείδηση υπάρχω. Η ύπαρξη λέει του ανθρώπου είναι η συνείδησή του. Μέσα στη συνείδηση λοιπόν έχει βάλει ο Θεός το καλό και το κακό. Για να ξέρει ο άνθρωπος τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Έτσι λοιπόν δεν έχει κανένα δικαιολογία να πει δεν ήξερα ότι είναι καλό αυτό. Δεν ήξερε ότι είναι καλό να ευεργετήσει κάποιον άνθρωπο, να πάει να τον επισκεφτεί όταν ήταν άρρωστο ή να τον βοηθήσει οικονομικά ή να του πει δύο κουβέντε όταν ήταν απογοητευμένο κλπ. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν το ξέρω. Και η τρίτη, η μεγάλη, φοβερή, ο μεγάλο γίγα αντίπαλο τη ψυχή είναι η αμέλεια. Η τεμπελιά, η ακηδεία. Ο πνευματικό θάνατος. Τα ξέρω όλα, είμαι καλά, ναι αυτό, αλλά δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή τα εξουδετερώνω όλα, όλες αυτές τις αρετές εξουδετερώνω με την απραξία μου, με τον ζεμαφωτισμό. Δεν κάνω τίποτα. Αμέλεια. Επομένως δεν πρέπει. Πρέπει να έχουμε άγνοια, δεν πρέπει να έχουμε άγνοια, δεν πρέπει να έχουμε λύθη, λησμονιά δηλαδή. Γι' αυτό προσπαθούν τώρα οι παγκοσμιοποιητές τι να κάνουν, να μας ρίξουν στη λύθη. Λύθη ίσον ηλίθιος. Λησμονιά. Λησμονιά. Ξεχνάω, δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν θυμάμαι τον παππού μου. Δεν ξέρω τι έγινε το 21. Δεν ξέρω τι έγινε τότε. Δεν ξέρω την ιστορία μου. Αυτό το πράγμα τι είναι? Δεν είναι ακριβώς η λύθη που προσπαθούν να μας ρίξουν οι σύγχρονοι εγκληματίες, πνευματικοί εγκληματίες της ανθρωπότητος? Οι διαβολάνθρωποι, δηλαδή αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν επάνω σε ανθρώπους ηλιθίους, οι οποίοι να μην θυμώνται τίποτα ούτε το όνομά τους καλά-καλά. Να τους έχουν σαν μηχανές για δουλειά και αυτοί να προσπορίζονται. Αλλά υπάρχει Θεός επάνω που βλέπει. Και θα μιλήσει και ο Θεός σε λίγο. Εμείς να είμαστε συσπηρωμένοι στην Ορθοδοξία και στην Εκκλησία μας, όπως και ο Κολοκοτρώνης πριν αρχίσει τις μάχες πήγαινε στην Εκκλησία, κύριε Φουντουλάκη, και ναι. έλεγε στην Παναγία να ελευθερώσει το γένος και κάνανε την παράκληση και μετά πήγαιναν για τη μάχη. Και ο Μακρυγιάννης το ίδιο. Είχε κάνει κάλους στα γόνατά του ο Μακρυγιάννης. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω περισσότερο από αυτό, να πούμε την ιστορία με την. Επειδή πρέπει να πάμε λοιπόν, στο διάλειμμα, μισό λεπτό κύριε Τσακλή, επειδή θέλει μισό λεπτό να πάμε στο διάλειμμα, δεν θα προλάβουμε. Την πούμε στο δεύτερο μέρος, κρατήστε το, θα την πούμε γιατί ρωτάνε πολλοί. Ένα θα πω μόνο. Ναι, πείτε ένα αυτό και να πάμε σε μισό λεπτό στο διάλειμμα. Θα πω το εξής. Ότι εγώ τις ιστορίες αυτές δεν τις έχω ακούσει από άλλους ανθρώπους,
αλλά τις διαβάζω στο ίντερνετ από τον πατέρα Νίκονα. Ναι. Ο οποίος πατέρ Νίκον μπορεί να τον βρείτε στο Google πατώντας πατήρ P. Νίκον, έτσι, και σας βγάζει το Άγιον Όρος και αμέσως βγάζει το γέροντα ο οποίος κάνει. Ο γέροντας αυτός έχει το εξής καλό. Δεν μιλάει φιλολογικά. Μιλάει πρακτικά. Δηλαδή μιλάει με γεγονότα που συνέβησαν, που έχουν συμβεί κλπ. Και γι' αυτό μέσα σε μία ώρα, αν τον ακούσετε, θα ακούσετε 20 τέτοιες ιστορίες όπως με τη Σοφία και τον ταξιτζή που είχαμε πει στην προηγούμενη μας εκπομπή. Και θέλει να, ο αγαπητός μου Γιώργος θέλει να την επαναλάβουμε. Βεβαίως. Μετά το διάλειμμα, λοιπόν. Περνάμε στο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε. Μείνετε κοντά μας. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία και άλλα πολλά σημαντικά θέματα στο δεύτερο μέρος της καινούργιας αυτής εκπομπής. Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, βλέπετε το τηλέφωνο, βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε. Τα θέματα αυτά είναι ανεξέλεκτα, είναι πάρα πολλά, είναι σημαντικά θέματα. Εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα να περιορίσουμε λιγάκι το μεγάλο ταξίδι που κάνουμε στον χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία και ο κ. Ατζακλής θα μας πει και την ιστορία που ρωτάτε συνεχώς πολλοί φίλοι που την είπαμε την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα μιλάμε για το καλό και το κακό. Βλέπουμε παράλληλα και τα βιβλία τα οποία έχω γράψει. Τα βιβλία αυτά αναφέρονται στις αλήθειες της ορθοδοξίας, στις αλήθειες της φιλοσοφίας. Καθώς ο Αριστοτέλης μας είπε επίσης για το ζήτημα αυτό ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί κάποιος να γίνει ενάρετος. Ο μεγάλος Σωκράτης είπε ένα κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο άνθρωπος έχει έλλειψη γνώσεων για να δει τελικά ποιο είναι το καλό και το κακό. Στο καταμαθαίο Ευαγγέλιο αυτά όλα ξεκαθαρίζονται μέσα στο θεάνθρωπο και τις πράξεις τις οποίες θα κάνουμε. Όλα αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό, γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε για την ομορφιά της ψυχής, το κάλος της ψυχής. Οι Άγιοι πολλές φορές ενσαρκώνονται, γιατί και στην ιστορία που θα ακούσουμε σε λίγο, του Γιώργου Ατζακλή, που είχαμε την προηγούμενη φορά, με τη δύναμη του θεάνθρωπου, τη δύναμη του Θεού, ενσαρκώνονται, παίρνουν ανθρώπινη μορφή. Πολλοί Άγιοι έχουν το σώμα, το βέβαια το σώμα, έχουν εμφανιστεί κατά διάρκεια χειρουργείων, συμβαίνουν πολλά θαύματα, όλα αυτά υπάρχουν. Γιατί πολλοί ρώτησαν, μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να παίρνουν έτσι ανθρώπινη μορφή. Ολοκληρώνουμε λίγο την ενότητα των βιβλίων, Φύση και Σιωπή στον Πλοτίνο, στον Νεοπλατωνισμό, ότι θέλει κάποιος να γνωρίσει για το μεγάλο ιδρυτικό κινήματος του Νεοπλατωνισμού. Το ένα, το αγαθό, όπου εκεί υπάρχει, λέει ο Πλοτίνος, η υπέτατη ομορφιά. Εκεί είναι το καλό, ουσιαστικά. Είναι το αγαθό. Και ουσιαστικά έχει χαθεί και το νόημα της λέξης όπως παρουσιάζουν και στα βιβλία. Παλαιότερα, όταν λέγαμε αγαθό, εννοούσαμε τον αγαθός άνθρωπος, τον καλός άνθρωπος, εννοούσαμε τον ωραίο, τον γενναίο, τον ανδρείο, με γενναιότητα και σωματική και ψυχική. Σήμερα, όταν λέμε ότι αυτός είναι αγαθός άνθρωπος, λέμε ότι αυτός νοητικά δεν είναι
και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει χάσει δηλαδή ουσιαστικά το νόημα η λέξη και επίσης άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός. Είναι άλλα τα δικαιώματα, θα λέγαμε υποχρεώσει τα δικαιώματα, έτσι για να το πούμε πρακτικά, του καλού χριστιανού και άλλο του καλού ανθρώπου. Υπάρχει βιβλίο που έχει γραφτεί για αυτό το θέμα. Τελειώνοντας αρχαία φιλοσοφία και παντερική θεολογία, όλες οι μορφές των φιλοσόφων, πολλά στοιχεία αντλούμε από τα βιβλία αυτά μέσα από αυτές τις εκπομπές και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Και να δούμε την ιστορία του τόπου μας, να δούμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό μοχθούμε και παλεύουμε και αν κάποιος θέλει να προβληθεί, να μας πει ουσιαστικά, ήδη έχουμε ξεκινήσει και στο διάλειμμα προβάλλουμε κάτι για να καλύψουμε και να τσακλεί τα έξοδα των εκπομπών. Σωστά. Ουσιαστικά, ξέρετε τις δυσκολίες και το μόχθο που κάνετε και κάνετε για να συνεχιστούν αυτές οι εκπομπές με τη βοήθεια των φίλων, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να μεταδώσουμε, γιατί το κορυφαίο στοιχείο, το κορυφαίο πράγμα που λέει και ο Πλάτωνας είναι η γνώση. Μεταδίδεται και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Κυριακή βράδυ είναι και στη Θεσσαλονίκη για τους φίλους μας παρακολουθούν εκτός. Κάνουμε έναν αγώνα και προσπαθούμε να βρούμε και συνεργάτες σε αυτόν τον αγώνα, αγαπητοί φίλοι, διότι έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει κάτι να γίνει καλύτερο σε αυτή την περίπτωση. Και ανθρώπους. Ένα τίμα ανθρώπων οι οποίοι να θέλουν ένα. Λοιπόν, έχετε είπαμε... δημιουργήσει και DVD, μισό λεπτό κύριε Τσακλίνα, έχετε δημιουργήσει κάποια DVD εσείς. Να το πούμε μετά. Να το πούμε. Βεβαίως. Μέχρι να συνδεθούμε λοιπόν με τον κύριο Ταραβάνογλου, Σοφία, πείτε μας... Ταξιτζή, ναι. Που έκανε τόση εντύπωση και πήρε τόσους κόσμους τηλέφωνο. Εγώ δεν περίμενα τώρα να κάνει τόση εντύπωση μια τέτοια ιστορία, αλλά εφόσον ρωτήθηκα πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, πρώτον, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να φέρει εδώ, αν θέλει, τον προφήτη Ηλία εδώ μπροστά μας. Μπορεί να φέρει τον Μωυσή, μπορεί να φέρει οποιονδήποτε συγγενή μας. Δεν μπορεί, Θεός είναι, ό,τι θέλει κάνει. Έτσι λοιπόν, για κάποιο λόγο που εκείνος ήξερε, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι που ακούτε, φανέρωσε μια κοπέλα η οποία είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο και την πήρε ένας ταξιτζής από το αεροδρόμιο, όνομα της Σοφία. Ο πατέρ Νίκον τα λέει αυτά και ο πατέρ Νίκον οπωσδήποτε θα έχει εμπειρία από αυτά. Τα έχει πει κάποιος από τους τρεις. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο αφελής και να λέει πράγματα έτσι του αερός. Και εγώ εκεί στηρίζομαι στον πατέρα Νίκον που το είπε. Ναι. Και σας το επαναφέρω. Θέλω να πούμε τη ζωή αναλυτικά. Βεβαίως. Αναλυτικά. Τη τηλεφωνική επικοινωνία. Θα τρώμαστε την πίτα πάλι. Τη Σοφία. Ναι, ναι. Αφού τελειώσουμε, έχουμε στη γραμμή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε έναν διακεκριμένο πρωτοψάλτη, πρεσβευτή τη Ελλάδος σε πολλές χώρες της Ευρώπης του εξωτερικού, τον κύριο Ταραβάνογλου. Κύριε Ταραβάνογλου, σας καλησπερίζουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Φουντουλάκη. Επίσης, καλησπερίζω και τον κύριο Ατζακλή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλησπέρα, τιμή καλησπέρα. Και σας χαίρομαι για την ωραία εκπομπή που έχετε. Να είστε καλά κύριε Ταραβάνογλου. Είστε ένας σημαντικός πρεσβευτής. Έχετε συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες. Πρεσβεύετε. Είστε θειασότης της παραδόσεώς μας. Στην πορεία των εκπομπών θα... Και καλήφωνος ψάλτης. Πολύ καλήφωνος ψάλτης. Το βεβαρημένο πρόγραμμα το γνωρίζουμε. Θα σας κάνουμε κάποιο αφιέρωμα. Όλα αυτά θα δούμε στην πορεία. Θέλουμε σήμερα, για να σας ευχαριστήσουμε τα καλά σας λόγια, γιατί και εμείς εδώ με τον κύριο Ατζακλή κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε το καλό, το αγαθό. Έχω γράψει βιβλία, συγγράμματα. Το διδακτορικό μου ήταν πάνω στο καλό, στον νεοπλατωνισμό. Και επειδή ξέρω την μεγάλη αγάπη που έχετε κι εσείς για την βυζαντινή μουσική, για τη μουσική μας παράδοση, θέλω λίγο να δούμε, να μας πείτε μέσα από τα σοφά σας λόγια, να δούμε το εξής. Πώς μπορεί ο άνθρωπος μέσα από τη μουσική να φτάσει στο αγαθό, να φτάσει στον ίδιο το Θεό. Πώς μπορεί η μουσική να εξυψωθεί, να ανυψωθεί. Γιατί σήμερα μιλάμε για οικονομικά πεπραγμένα, κύριε Ταραβάνογλου, αλλά έχουμε ξεχάσει και τα πνευματικά μας ενδιαφέροντα. Δυστυχώς. Να πούμε ότι ψένεται και στην Αγία Τριάδα του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι στον Άγιο Νικόλαο. Α, στον Άγιο Νικόλαο Πειραιά. Ναι, ναι, στον Άγιο Νικόλαο, γιατί παλιότερες. Ναι. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε λιγάκι. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει με τη βυζαντινή μουσική, επειδή έχω περίπου στα 25 χρόνια διδασκαλία στην πλάτη μου και έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Έχω δηλαδή και εγώ προσωπικά πρώτος και καλύτερος είμαι εποφυλεμένος από τη βυζαντινή μουσική, διότι σημαίνει το εξής πράγμα. Η βυζαντινή μουσική τι κάνει? Είναι η μουσική που αγγίζει την ψυχή, όμως αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή, ας πούμε, επενδύει το θείο λόγο. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε και τα δημιουργικά τραγούδια και τα ρεπέτικα που απορρέουν από τις ρίζες της Βυζαντινής, όμως εκεί
αλλάζει το θέμα. Εδώ όταν μιλάμε καθαρά για θέμα εκκλησίας, επειδή επενδύει το θείο λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ο Ιεροψάλτης γνωρίζει τα ψαλισσόμενα. Δηλαδή είναι αδύνατο να μην συγκινείσαι όταν βλέπεις και όταν ακούς πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα σας δίνω για τη μεγάλη εβδομάδα που μας έρχεται, ας πούμε. Δεν μπορεί κάποιος να μην συγκινείται όταν βλέπει, όταν βλέπει το κείμενο των νυμφών να σου βλέπω με τα ημάτια μου. Όλα αυτά αγγίζουν στον άνθρωπο. Αν τα πάρουμε και λίγο πιο, λίγο πιο σοβαρά, υπάρχουν μπας περιπτώσει, λέμε στους αναβαθμούς του πλαγή Τετάρτου, λέει «Εκ νεότητός μου, εχθρός με πειράζει, τες ειδονές φλέγιμε». Δηλαδή υπάρχουν όλα τα θέματα, όλη η ζωή του ανθρώπου στηρίζεται σε αυτά τα λόγια. Έτσι και είναι, ο ψάχτης ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα, ο οποίος έχει τη χαρά, αν θέλετε, και τη τιμή να γνωρίζει αυτά τα πράγματα εκ των έσω, οπότε δίνοντας και την νότα της μελωδίας πάνω σε αυτά, γίνεται καλύτερος άνθρωπος, ή μόνο αυτό, αλλά προσελκύει και όλο τον κόσμο προς αυτόν. Δηλαδή έρχεται κάποιος να προσευχηθεί, όταν ακούει «σε εμνούμεν, σε ευλογούμεν». Αυτό το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κάποιος να προσευχηθεί όταν ακούει κάτι άσχημο, κάτι, εν πάση περιπτώσει, έναν ήχο όχι όμορφο. Αυτό το πράγμα έχει άμεση σχέση με το ψάλτη, με την καλλιφωνία του, με την τέχνη του, διότι ας πούμε την ποιότητα και την, αν θέλετε, με την χαρισματική φωνή κάποιου ψάλτη, ο άλλος, ο χριστιανός, προσεύχεται. Έτσι ανεβαίνει προς το Θείο. Βεβαίως, κύριε Ταναπάνογλου, λέτε βιωματικά πράγματα και εμπειρίες, όλα αυτά τα οποία λέτε σημαντικά. Άρα μιλάτε για τη μεγάλη αξία που έχει η προσευχή, ο ύμνος, γιατί όπως είπα κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, κύριε Ταναβάνογλου, ουσιαστικά ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να υμνεί το Θεό. Η πνευματική μας τροφή είναι τα αναγνώσματα, είναι οι λόγοι αυτοί και είναι η ίδια μας η ύπαρξη ουσιαστικά, η ψυχή. Να σας πω κάτι, κύριε Βουντουλάκη, ναι. Το δανείζομαι, αν θέλετε, και τον μακαριστό, τον Χρύσανθο, τον επίσκοπο Τυραχίου, ήταν εις εκ των τριών μεγάλων ευεργετών της μουσικής, ας πούμε, ο οποίος λέει πολλά σοφά πράγματα. Και ένα από αυτά που λέει, ότι η μελωδία νικά τη σωματική κούραση, ο ψυχικός παράγοντας διατάζει άνετα το σώμα και το δυναμώνει αφάνταστα. Μάλιστα. Αυτό μας τα λέει τώρα ο επίσκοπος Τυραχίου, ναι. Είναι πράγματα πολύ, πολύ σοβαρά. Μετά, αν πάμε και στο καθαρά μουσικό θέμα, στη βυζαντινή μουσική υπάρχει ένα κεφάλαιο τεράστιο που λέγεται το ήθος της μουσικής, δηλαδή το ήθος των ήχων. Έχουμε 8 ήχους και ο κάθε ήχος έχει το ήθος του. Παράδειγμα, ας πούμε, λέει για τον πρώτο ήχο. Ο πρώτος ήχος, ας πούμε, είναι, λέει το ήθος του, ότι το ήθος του πρώτου ήχου είναι σεμνό. Ναι. Μεγαλοπρεπή και έχει σοβαρότατο χαρακτήρα. Μετά πάμε, ας πούμε, για το δεύτερο ήχο, επίσης. Ναι. Δηλαδή έχουν γράφει πολύ όμορφα πράγματα. Και λέει για το δεύτερο ήχο κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, αν και έχεις πάρει τη δεύτερη θέση στην τάξη, αλλά υπάρχει η δονή πρώτη σε σένα και γλυκά σαν το μέλι τρέχει. Δηλαδή, ο κάθε ήχος έχει και κάτι να δώσει. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ψάλουμε διάφορους ήχους κάθε Κυριακή ή και Μεγάλη Εβδομάδα, ο κάθε ήχος έχει και το ύφος του. Έχει δηλαδή, και το ύφος του, έχετε δίκιο. Σε συναρπάζει από πάλι. Κάθε Βεβαίως. Άποψη. Ναι, κύριε Ταναβάνογλου, να είστε καλά, θα επικοινωνήσουμε να παραβρεθείτε σε αυτή την εκπομπή, γιατί προσπαθούμε εδώ μέσα από την αλληλεγγύη, μέσα από την συνεργασία φορέων ανθρώπων, πνευματικών ανθρώπων, πρεσβευτών της πατρίδας μας, γιατί σας εκτιμούμε προσωπικά και το ξέρετε αυτό. Να είστε καλά. Θα δοθεί η ευκαιρία να έρθετε εδώ στο στούντιο να μας τα πείτε όλα αυτά. Βεβαίως. Για να ακούσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη και τα νέα παιδιά εδώ. Συνεργασία. Ναι, ο κ. Τσακλής το γνωρίζει. Μοχθούμε τα νέα παιδιά να γυρίσουν, να επιστρέψουν στις ρίζες μας, στις παραδόσεις μας. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή και καλή μεγάλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και Ταναβάνογλου. Ευχαριστούμε. Καλή, καλή δύναμη στο έργο σας. Ναι, μάλιστα. Κύριε Τσακλή, είχαμε μία νότα εδώ από έναν ναι, σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό αυτό. Είπε ωραία πράγματα. Η ποιότητα και ο τρόπος και η ιεροπρέπεια του ήχου είναι μεγάλο, πολύ σημαντικό πράγμα. Και αυτό το καταφέρνει με την προσωπική του
προσωπικότητά του ο ψάλτης, ο οποίος επιβάλλει, ας πούμε, αυτόν τον ήχο, ο οποίος έχει μέσα του ένα δραματικό και στοχαστικό, συγχρόνως θεολογικό περιεχόμενο, αν μπορούμε να το εκφράσουμε έτσι, που πραγματικά σε ανεβάζει. Ενώ υπάρχει ένας άλλος ήχος, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ, πολύ ελαφρύς και να μην κάνει για ανάγνωση. Αλλά η Εκκλησία τα έχει φτιάξει έτσι τα πράγματα. Ναι. Ούτε ώστε είτε ακούμε τον Απόστολο είτε ακούμε το Ευαγγέλιο, ο ήχος είναι πάντοτε εκείνος που πρέπει να είναι και στα άλλα αναγνώσματα. Περνάμε λοιπόν, πριν περάσουμε στην ιστορία, απλά για όσους ρωτάνε, περάσαμε και ακούσαμε τι γίνεται στη μουσική παράδοση και στην ψαλτική, γιατί υπάρχει καλό μέσα στις τέχνες. Όπως βλέπουμε και στα βιβλία, ουσιαστικά λέει ο Πλωτίνος ότι το καλό βρίσκεται στη μελωδία, βρίσκεται στη φύση, υπάρχει το υπέρτατο καλό, εκεί που όλοι οι άνθρωποι ποθούν και αναζητούν με εναγωνίως να επιστρέψουν στο αρχαίγωνο καλό. Έτσι λοιπόν λέει και ο Πλωτίνος, πως βλέπουμε τώρα στο βιβλίο και στο επόμενο βιβλίο, για φιλοσοφία και πατερική θεολογία, ότι σκοπός του ανθρώπου να επανέλθει, πως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, στο καλό. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νταραβάνογλου, και γιατί σκοπός είναι και μέσα στη ψαλτική υπάρχει όμορφο, υπάρχει το ωραίο, και το αντίθετο του ωραίου είναι η ασχήμια. Και όπως είπαμε και από την ιστορία νωρίτερα, είναι η έλλειψη, το κακό είναι η έλλειψη του καλού. Ναι, δεν ξέρω, Γιώργο μου, αν σου έχω πει ποτέ, αν έχουμε συζητήσει ποτέ ή με τους αγαπητούς φίλους σε εκπομπές ή κατηδίαν, για ένα θαύμα που είχε κάνει η Αγία Μαρίνα. Ναι, για πείτε μας. Ναι. Ήταν ένα παιδάκι που πρόκειται να εγχειριστεί στην Αμερική. Δύο-τρεις μέρες πριν να εγχειριστεί το παιδάκι στην Αμερική, οι γονείς του έδωσαν κάποια χρήματα σε μια συγγενή τους να ανάψει μια λαμπάδα στην Αγία Μαρίνα της Άνδρου. Αυτό ήταν ένα περιστατικό το οποίο κανένας δεν το υπολόγισε, κανένας δεν το σκέφτηκε εκ των υστέρων και θα σας πω γιατί. Πήγανε στην Αμερική μετά από μια εβδομάδα, αφού από αυτό το περιστατικό, για να κάνει το παιδάκι ένα δύσκολο χειρουργείο. Την ώρα που ετοιμαστήκαν τα χειρουργεία και μπήκαν οι χειρουργοί μέσα, εμφανίζεται μια κυρία ντυμένη με χειρουργικά ρούχα, η οποία λέει στον χειρουργό που θα αναλάμβανε την πολύ δύσκολη εγχείρηση και ήταν εξαιρετικά ειδικευμένος αυτός ο χειρουργός, λέει: Κοιτάξτε, θα παραβρεθώ κι εγώ στην εγχείρηση, διότι έρχομαι εκ μέρους των γονέων του παιδιού. Λέει ο χειρουργός, δεν έχω αντίρρηση, λέει, αλλά δεν με ειδοποίησανε καθόλου για αυτό το πράγμα. Λέει: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται ειδοποίηση, είμαι ειδική στο θέμα κι εγώ, όπως κι εσείς. Κοιτάξτε, θα ανοίξουμε από κάτω, καλύτερα να ανοίξουμε από κάτω, να μπούμε από το προμήκι μέσα και να σταματήσουμε σε ένα σημείο και να κάνουμε μια παράκαμψη δεξιά. Μόλις του είπε τι είχε στο μυαλό του να κάνει ο χειρουργός, λέει: Μα εσείς, λέει, πώς το ξέρετε, λέει, αυτό το θέμα, λέει, πώς θα γίνει, να πούμε κλπ. Λέει: Αφήστε, λέει, εντάξει, εντάξει, θα την κάνουμε μαζί και θα πάνε όλα καλά. Με τη δύναμη του Θεού θα πάμε όλα καλά. Άρχισε να χειρουργεί ο χειρουργός, προβληματισμένος. Αυτή παρακολουθούσε την εγχείρηση. Όταν φτάσανε σε ένα κρίσιμο σημείο, του λέει του χειρουργού, η γυναίκα χειρουργός, που υποτίθεται ότι την είχαν βάλει οι γονείς. Του λέει του χειρουργού: Κοιτάξτε, λέει, τώρα ας σταματήσουμε από εδώ και ας πάμε από την άλλη άκρη πάλι, να κάνουμε μια σύνδεση από το ένα σημείο στο άλλο, για να βγούμε μπροστά σε ένα τρίμα, σε μια τρύπα δηλαδή, λέγεται τρίμα εκεί, του εγκεφάλου, και από εκεί με τον νεύρο αυτό, λέει, θα μπορέσουμε να το συνδέσουμε. Ο χειρουργός είχε μείνει, λέει: Από την Ελλάδα είστε, δεν έχετε κάνει στην Αμερική ποτέ? Όχι, όχι, από την Ελλάδα είμαι, λέει. Συνεχίστε, συνεχίστε. Τελείωσε η εγχείρηση, βγήκαν όλοι χαρούμενοι έξω, επέτυχε η εγχείρηση, το παιδί ήταν καλά, από την πρώτη στιγμή άρχισε να αναλαμβάνει. Και λέει ο χειρουργός τώρα στους γονείς του παιδιού: Μα είχατε τέτοια εξαιρετική επιστήμονα στην Ελλάδα και την εφέρατε και δεν μου τη συστήσατε πριν από την εγχείρηση, παραναγκάστηκε η κυρία να έρθει μέσα και να απολογείται, ας πούμε, μόνη της και να τη φέρουμε σε δύσκολη θέση. Μα ήταν εξαιρετική, λέει αυτή η γιατρός. Έπρεπε να μου το είχατε πει πριν. Αυτοί κοιτάζονται και λένε: Ποια γιατρός, λένε? Εμείς δεν ξέρουμε για καμία γιατρό. Δεν είχαμε συστήσει σε καμία γιατρό να έρθει. Μα λέει: Τώρα σοβαρά μιλάτε, λέει? Εδώ ήταν διαπρέπουσα περίπτωση, λέει. Τι λέτε? Λέει: Να δούμε τις υπογραφές μέσα, γιατί υπογράφουν στα χειρουργεία μετά. Και τι είδανε? Μαρίνα Εξάνδρου. Η υπογραφή. Ήταν η Αγία Μαρίνα της Άνδρου. Με το τάμα που κάνανε αυτό, ενεργοποιήθηκε και πήγε και βοήθησε σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα μας φαίνονται εξωφρενικά. Όμως είναι εμπειρίες, είναι εμπειρίες άλλων ανθρώπων και πρέπει να τις σεβαστούμε. Και εμείς θα τύχει να έχουμε κάτι τέτοιο και πρέπει να μας σεβαστούν και οι άλλοι που θα τους το πούμε. Να τα πιστεύουμε ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή και ότι οι Άγιοι ζουν και όχι μόνο ζουν, αλλά συμπεριφέρονται, έρχονται, μας βοηθάνε και έχουν κάποια σχέση με τους Αγίους. Ο Άγιος Σπυρίδωνας στην Κέρκυρα,
Τον έχουν δει πάρα πολύ κερκυραίοι να περπατάει τα βράδια, να πηγαίνει από εδώ από εκεί, να κάνει διάφορα. Τον έχει εμφανιστεί σε πολλά παιδιά, σε πολλές γιαγιάδες, σε πολύ κόσμο και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Αφού λέω ότι το αλλάζουν οι παπούτσια. Ας πούμε, είναι μια υπερβολή. Είναι μια υπερβολή. Θα χρειαζόταν ο Άγιος να το αλλάξουν οι παπούτσια, αλλά είναι μια υπερβολή. Πείτε το τώρα νόημα για τη Σοφία. Ναι, και τη Σοφία για να πάμε και στο Ευαγγέλιο. Να πάμε και στο Ευαγγέλιο. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αγαπητοί φίλοι, για ένα ταξιτζή ο οποίος πήρε μια κοπέλα και την πήγε από το αεροδρόμιο στο σπίτι στην Καλλιθέα. Δεν θα απολογίσουμε, θα τα πούμε με δύο. Ναι. Σας ακούμε. Όταν έφτασε εκεί, η κοπέλα κοίταξε ότι δεν είχε ολόκληρο το μίσθωμα του ταξιτζή και του είπε: θα ανέβω πάνω στο δεύτερο όροφο και θα σου φέρω τα υπόλοιπα 15 ευρώ που λείπουν. Όταν πήγε πάνω, χτύπησε το κουδούνι και βγήκε μια γυναίκα. Είπε στη γυναίκα λοιπόν ότι έχω το ταξί από κάτω και περιμένω τη Σοφία να μου δώσει τα 15 ευρώ. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και μπαίνει μέσα αλόφρον, μέσα στο σπίτι. Ο ταξιτζής είχε μείνει, σου λέει τι της είπα, δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα. Βγήκε ο άντρας έξω, ο σύζυγός της και λέει: τι είπατε, λέει, κύριε, τι θέλετε, λέει, μας αναστατώσατε. Λέει: ακούστε, λέει, εγώ έφερα από το αεροδρόμιο τη Σοφία και θα ήθελα να πάρω το μίσθωμά μου γιατί είμαι άνθρωπος επαγγελματίας και πώς θα γίνει τώρα, να φτάσει 15 ευρώ, είναι 15 ευρώ. Λέει: τι λέτε, κύριε, λέει, τι λέτε, πω, τι είναι αυτά που λέτε. Λέει: η Σοφία είναι εδώ και ένα χρόνο έχει πεθάνει. Περάστε μέσα να δείτε τη φωτογραφία της. Μπαίνει ο ταξιτζής μέσα. Πράγματι, βλέπει φωτογραφία, δεν μπίθεται με τη φωτογραφία και αρχίζει και φωνάζει στο σπίτι: Σοφία, Σοφία. Τελικά, καμία Σοφία δεν υπήρχε στο σπίτι, αφού δεν είχε μπει η Σοφία. Από το ταξί που βγήκε, εξαφανίστηκε η Σοφία. Και στο μνημόσυνο που ήταν το ετήσιο μνημόσυνο μετά από 2-3 μέρες, παρουσιάστηκε και ο ταξιτζής, ο οποίος έζησε αυτή την ιστορία. Μάλιστα, τους είπε: εάν εγώ είμαι τρελός ή δεν ξέρω τι λέω, πέστε μου όμως εσείς πώς ξέρω εγώ ότι ο μπαμπάς της Σοφίας που μου είπε η Σοφία στο ταξί έχει σπίτια στη Ζάκυνθο, νοικιαζόμενα δωμάτια. Και ότι η μαμά της είναι από την Πάρο και τακτοποιεί τώρα τα περιουσιακά της στοιχεία. Πετε μου, σας παρακαλώ, πώς το ξέρω εγώ. Έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ? Μένω εγώ στην Καλλιθέα, είμαι γείτονας. Εγώ μένω σε άλλη μεριά της Αθήνας. Πώς είναι δυνατόν να τα ξέρω αυτά τα πράγματα? Και είπαμε, αγαπητέ Γιώργο, ότι ο Θεός το κάνει αυτό για κάποιους λόγους. Ναι. Για να μπορέσουμε να πιστέψουμε στη μεταθάνατο ζωή, παραδείγματο χάρη. Αν έχουμε την απιστία αυτή, γιατί η Εκκλησία μας πιστεύει στη μεταθάνατο ζωή, έτσι δεν είναι? Οι Προτεστάντες λένε ότι δεν υπάρχουν Άγιοι. Εμείς λέμε όμως ότι οι Άγιοι υπάρχουν και ζουν και ενδιαφέρονται και τους καλούμε και έρχονται και έχουμε επαφή με τους Αγίους. Αυτή είναι η Ορθόδοξη γραμμή. Αυτό είναι το Ορθόδοξο. Λοιπόν, μην μας κάνει εντύπωση τόσο φοβερή το ότι παρουσιάζονται τα πρόσωπα αυτά που έχουν πεθάνει σε μερικούς ανθρώπους και συνομιλούν μαζί τους. Άλλωστε και στον ύπνο μας έχουμε δει πολλές φορές τα αγαπητά μας πρόσωπα να μας μιλάνε. Θα μου πεις, άλλο στο ξύπνιο σου βέβαια και άλλο στον ύπνο σου. Έχει μεγάλη σημασία να δει κάποιος μια τέτοια εικόνα στο ξύπνιο του. Είναι φοβερό. Βεβαίως. Πριν ετοιμαστείτε λοιπόν να ξεκινήσουμε σε μισό λεπτό στο Ευαγγέλιο και... Έχουμε 10 λεπτά. Ναι. Θα μας ενημερώσουν γιατί δεν ξέρω ακριβώς την ώρα. Λοιπόν, έχουμε 6 λεπτά, μας λέει ο τεχνικός. Ναι. Λοιπόν, το καλό και το κακό λέμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, στην καινούργια αυτή εκπομπή. Μπορείτε από το πρωί να δείτε την εκπομπή σε επανάληψη. Βλέπουμε τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μιλάνε για το καλό, για το κακό, για τις έννοιες αυτές. Ουσιαστικά, ο άνθρωπος, ένα στοιχείο που έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, είναι, όπως λένε ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, είναι ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει και το άλογο μέρος της ψυχής, που ουσιαστικά έχει να αντιμετωπίσει και τις αδυναμίες του για να πράττει το καλό. Εάν νικήσει το επιθυμητικό μέρος, μπορεί να πράττει το καλό. Είναι λοιπόν συνδυασμός και η γνώση των πραγμάτων και το ίδιο το περιβάλλον, αν πορευόμαστε το καλό και το κακό, τα πρότυπα μέσα στην οικογένεια και επίσης, όπως είπαμε, είναι να αντιμετωπίσουμε το άλογο μέρος, τις επιθυμίες μας, τις ορμές μας, που δεν μας αφήνουν πολλές φορές να πράττουμε το καλό και το κακό. Για όλα αυτά τα βιβλία, για ερωτήματα και για θέματα, μπορείτε τώρα να ρωτήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας και μιλάμε και σήμερα για την ομορφιά και για την ωραιότητα, έννοιες συνδεδεμένες, συνυφασμένες μεταξύ τους. Ναι, κυρία Τζακλή, σας ακούμε. Είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο το πρώτο και στους στίχους 44 μέχρι 52. Εκεί που ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ. Είναι γνωστή η εποδός αυτή. Βρήκε ο Φίλιππος. Έχει μείνει παροιμία. Ναι. Την επομένη ημέρα αποφάσισε ο Ιησούς να αναχωρήσει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει: ακολούθησέ με στο ταξίδι μου αυτό. Ήταν ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Ευρίσκεται το μεταξύ ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και είπε σε αυτόν: εκείνον
τον οποίον έγραψε ο Μωυσής στο νόμο και οι προφήτες, γιατί είχε, όπως έχουμε πει, πάρα πολλές προφητείες ο Ιησούς Χριστός, είναι το πιο προφητευμένο πρόσωπο του κόσμου, τον ευρήκαμε. Θα έλεγα εγώ εντός παρενθέσεως, τους βρήκε αυτός, γιατί ο Κύριος κατέβηκε στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Εφόσον οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν το Θεό από κάτω προς τα πάνω και δεν γινόταν τίποτα, ο Θεός αποφάσισε να κάνει την αντίστροφη κίνηση, από πάνω να κατέβει προς τα κάτω και να βρει τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι αντίθετη η πορεία από τις άλλες, όλες άλλες δοξασίες, δίθεν θρησκείες. Η αληθινή θρησκεία του Χριστού είναι αυτή, η κάθοδος δηλαδή του Υιού του Θεού στον κόσμο. Λοιπόν, τον ευρήκαμε, λέει. Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και είπε ο Ναθαναήλ στον Φίλιππο, από τη Ναζαρέτ, το κακό αυτό μέρος, μπορεί να βγει τίποτα καλό? Δεν επιθέτω, επειδή η Ναζαρέτ ήταν κακόφημη πολιτεία. Λέγει σε αυτόν ο Φίλιππος, έλα να δεις και μόνος. Είδε εντωμεταξύ ο Ιησούς τον Ναθαναήντα έρχεται προς αυτόν και του λέει, ιδού, να ένας γνήσιος Ισραηλίτης που δεν υπάρχει σε αυτόν δόλος, δηλαδή πονηρία, δεν είναι πονηρός άνθρωπος, είναι γνήσιος άνθρωπος, καλός. Λέει σε αυτόν ο Ναθαναήλ, από πού με γνωρίζεις? Απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς και του είπε, προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ, αυτόματη ενέργεια τώρα έγινε εκεί, και του λέει, ραβί, διδάσκαλε, πράγματι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε, επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Θα δεις μεγαλύτερα και θαυμαστότερα από αυτά. Και του λέει, αμήν, αμήν, που σημαίνει αληθινά. Στα εβραϊκά είναι αμήν, στα ελληνικά αληθώς. Αληθώς σου λέω, ότι από τώρα θα βλέπετε τον ουρανό ανοιχτό, ανοιγμένο, και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και να υπηρετούν τον Υιόν του ανθρώπου. Αυτό ήταν το κομμάτι του Ευαγγελίου. Βεβαίως, του Ζουλάκη. Ναι. Πείτε μας και τα νοήματα, γιατί ναι, έχουμε ένα μισή λεπτό να κλείσουμε. Είναι πολλά βέβαια και δεν θα μπορούμε σε δύο λεπτά να τα πούμε, αλλά θα πούμε τα πιο κορυφαία. Τα πιο σημαντικά, ναι. Ναι. Θεωρείται η μέρα της Ιεραποστολής, η δεύτερη εβδομάδα των νηστιών, όπως λέγεται αυτή η περικοπή που διαβάζεται του Ευαγγελίου από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη και το στίχο 44 έως 52. Και είναι η μέρα Ιεραποστολής. Γιορτάζεται η Ιεραποστολή. Διότι εδώ πέρα ο Φίλιππος, βρίσκοντας τον Ναθαναήλ, τι κάνει? Του συστήνει τον Χριστό, δηλαδή του λέει ότι υπάρχει ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο οποίος έρχεται εδώ για να μας σώσει. Έρχεται η σωτηρία στους ανθρώπους, αυτή που προσδοκούσαμε, που μας είχε πει ο Μωυσής και οι προφήτες. Και είναι η πρώτη Ιεραποστολή που γίνεται εκεί πέρα και πείθει πραγματικά τον Ναθαναήλ, βλέποντας βέβαια και τον ίδιο τον Ιησού, ότι πράγματι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και τον ονομάζει διδάσκαλο, διότι ραβί στα εβραϊκά σημαίνει στα ελληνικά διδάσκαλε. Ναι, κύριε Τσακλή. Και θεωρείται ότι κάθε χριστιανός, κύριε Φουντουλάκη, μη εξαιρωμένου και ημών, όλων που ακούμε, πρέπει να έχουμε ένα λόγο για να κάνουμε ιεραποστολή. Ναι. Δηλαδή, η Ιεραποστολή δεν χρειάζεται να πας στην Αφρική. Ναι, μπορούμε και η Ιεραποστολή και το πέρα. Η Ιεραποστολή στο σπίτι σου. Βεβαίως. Στο περιβάλλον σου. Ναι. Σε έναν χώρο που πας για να διασκεδάσεις κλπ. Μπορείς να πεις 2-3 λόγια. Να είστε καλά. Ή να πεις σε κάποιον να του δώσεις ένα βιβλίο πνευματικό ή την Αγία Γραφή ή οτιδήποτε. Με πιέζουν πολύ. Η Ιεραποστολή, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Τσακλή. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας για όλα αυτά τα θέματα, για τα 5 βιβλία που τα είδατε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Για όλα αυτά τα θέματα έχω συγγράψει, έχω δημιουργήσει βιβλία, δίνω διαλέξεις. Όλα αυτά τα θέματα είμαστε κοντά σας και ζητάμε τη δική σας συνεργασία για να προβάλλουμε, προωθήσουμε, γιατί μέσα από αυτή τη συνεργασία όλοι μαζί ενωμένοι θα βγούμε μέσα από την πνευματική κρίση. Μιλήσαμε σήμερα για το αξιακό σύστημα, για το καλό, για την ομορφιά, για την ωραιότητα που ενυπάρχει και η ψυχή του ανθρώπου όταν δονείται από αγαλίαση, όταν συναντήσει το καλό, όπως μας λέει ο Πλωτίνος και ο Νεοπλατωνισμός. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, αύριο το πρωί δείτε την εκπομπή σε επανάληψη. Γεια σας. Χαίρετε.